ο κύριος Νίκος Σοφιανός, γνωστός βέβαια σε όλους, είναι μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, είναι όμως και υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων. Επομένως, κύριε Σοφιανέ, ένας λόγος παραπάνω να σας ακούσουμε για ένα θέμα που αφορά την πρωτεύουσα. Μάλιστα. Βάλατε, λέει, αφήσεις και σε μέρη που δεν ήταν. Άκουσα προηγούμενα τον κύριο Αβραμίδη, τον φίλο τον Νίκο τον Αβραμίδη. Δεν είπε την αλήθεια. Δηλαδή? Δεν είπε την αλήθεια. Καταρχάς, το πρόστιμο δεν είναι για αφίσα, δεν είναι για αυσορύπανση. Είναι για μοίρασμα φυλαδίων. Και ξέρετε γιατί δεν έγινε πρόστιμο αυσορύπανσης? Γιατί ο Δήμος της Αθήνας δεν έχει κάνει αυτά που αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν έχει δημιουργήσει δηλαδή πάνω από 100 σημεία σε όλη την πόλη, σε συγκεκριμένα σημεία η απόφαση είναι συγκεκριμένη. Συγχωρέστε με, κύριε Σοφιανέ, να παρακαλέσω την Όλγα την Καλατζή αν θέλει να ξαναπάρει τον κύριο Αβραμίδη, γιατί εδώ δίνεται μια άλλη διάσταση σε αυτήν την ιστορία. Βεβαίως, μετά από εσάς, αλλά για να ακούει κιόλας. Ναι. Τα πρόστιμα είναι για διακίνηση φυλαδίων. Δηλαδή, προσέξτε, κύριε Αλμπεράκη, οι βουλευτές, οι υποψήφοι βουλευτές της Α Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας γέμισαν τις πολυκατοικίες μας με φυλάδια, δεν δόθηκε κανένα πρόστιμο. Και συνεργεία του Δήμου της Αθήνας μέσα σε μία ώρα πιστοποίησαν σε 70 σημεία της Πατησίων, της Πανεπιστημίου και της Ακαδημίας φυλάδια του ΚΚΕ πεταμένα κάτω και με βάση αυτό έκοψαν πρόστιμα, 70 πρόστιμα των 300 ευρώ. Αυτό είναι το πρόστιμο όσον αφορά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Κύριε Σοφιανέ, άρα λέτε ότι η αιτιολογία σε αυτό το πρόστιμο, σε αυτά τα πρόστιμα που σας επιβάλλονται δεν είναι η αφισορύπανση, αλλά η διανομή φυλαδίων? Σας λέω, είναι η διανομή φυλαδίων. Είναι βρέθηκαν φυλάδια. Λοιπόν, εμείς προσφεύγουμε πρώτον στην υπηρεσία του Δήμου εντός του πλαισίου που ορίζει ο νόμος και θεωρούμε ότι πρέπει να εκπέμψουν αυτά τα πρόστιμα. Δεύτερον, εάν δεν δικαιωθούμε από την υπηρεσία του Δήμου σε ένα μήνα, προσφεύγουμε στη δικαιοσύνη για να καταρριφθεί αυτό το πρόστιμο. Τρίτον, καταγγέλουμε το Δήμο της Αθήνας ότι δεν θέλει μόνο να επιβάλλει πολιτική σιγή, δεν τηρεί αυτά που έχει αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Μισό λεπτό, εσείς λέτε ότι στοχοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα από το Δήμο. Στοχοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, εννοείται. Και στοχοποιείται επιλεκτικά. Φυσικά υπάρχει το πρόστιμο και στο ΜΕΡΑ, μπορεί να ακολουθήσουν και άλλα πρόστιμα. Δεν είδαμε πρόστιμο σε κάποιον βουλευτή, υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που έχει βρωμήσει τις πολυκατοικίες με φυλάδια. Κύριε Σοφιανέ, επειδή και εγώ στην Αθήνα ζω, να επιβεβαιώσω αυτό που λέτε για τα φυλάδια. Πράγματι, έχουμε πάρα πολλά φυλάδια από υποψήφιους πολλών κομμάτων. Όμως, αν μου επιτρέπετε να πω. Είναι υποψήφιους του ΚΚΕ, αν μου επιτρέπετε όμως να καταθέσω την εμπειρία μου και τη μαρτυρία μου. Απ' τη μια έχετε δίκιο, έχουμε πήξει τα φυλάδια υποψηφίων πολλών κομμάτων και της Νέας Δημοκρατίας για τα οποία μιλήσατε. Από την άλλη, σε επίπεδο αφήσεως, εγώ αυτή τη φορά μόνο ΚΚΕ και Μέρα 25 είδα. Και σας ξαναλέω λοιπόν ότι ο νόμος προβλέπει ο Δήμος της Αθήνας να φτιάξει τουλάχιστον 100 σημεία πλαίσια, αλλά και σε περίοδο εκλογών να διαμορφώσει επιπλέον ελεύθερους χώρους για την πολιτική αφίσα. Και δεν το έκανε. Αυτό δεν το έχει κάνει. Ωραία, θέλετε να μου δώσετε μισό λεπτό, γιατί πρέπει να απαντήσει και ο κύριος Αβραμίδης σε αυτό. Να απαντήσει μετά. Ναι. Επίσης, ενώ ο νόμος λέει ότι την περίοδο των εκλογών, την προεκλογική περίοδο, πάβει η εμπορική διαφήμιση και υπάρχει πολιτική, αυτό δεν ισχύει στην Αθήνα. Και συνεχίζουν να έχουν εμπορική διαφήμιση τα πλαίσια, τα στέγαστρα. Με βάση λοιπόν αυτά, θεωρούμε ότι ουσιαστικά η διοίκηση Μπακογιάννη επιχείρησε ένα πολιτικό, να το πω έτσι, να βάλει ένα γκολ, να φανεί ότι ενδιαφέρεται για την καθαριότητα και για την ευπρέπεια της. Συμφωνείτε πάντως ότι η αφίσα πράγματι δίνει μια εικόνα της πόλης πολύ προβληματική? Εγώ θα σας πω. Η συγκεκριμένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία προβλέπει εκτός από αυτούς τους οριοθετημένους χώρους που πρέπει να φτιαχτούν και άλλους ελεύθερους χώρους, εμείς την ψηφίσαμε. Αυτή δεν υλοποιήθηκε. Φυσικά τον κανονισμό των προστήμων δεν τον ψηφίσαμε. Γιατί το ένα ακολουθεί. Εντάξει, αλλά το να μην τον ψηφίσατε δεν σημαίνει ότι. Αυτή τη στιγμή που πέρασε δεν σημαίνει ότι δικαιούστε να μην τον εφαρμόζετε επειδή δεν τον ψηφίσατε. Ακούστε, επειδή μιλάμε για νόμους όμως. Ξέρετε, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έχει ελέγξει και έχει αποδείξει ότι σε κανένα μέσο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν προβάλλεται σε αντιστοιχεία του ποσοστού που είχε ή που έχει πλέον. Κύριε Σοφιανέ, μιλάμε όμως τώρα για κάτι πολύ συγκεκριμένο. Λοιπόν, θέλω λίγο να το καταλάβω. Μου λέτε ότι επειδή δεν ψηφίσατε τον κανονισμό, δικαιούστε με έναν τρόπο και να μην τον εφαρμόζετε, να μην πειθαρχείτε σε αυτό. Καταρχάς, σας ξαναλέω. Τον κανονισμό αυτόν
ο οποίος πέρασε με πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι εμείς τον καταψηφίσαμε, γιατί προσπαθεί να βάλει φήμωτρο στην πολιτική δράση. Το άκουσα, λέω, αν θεωρείτε ότι δεν οφείλετε να συμμορφωθείτε προς αυτόν επειδή δεν τον ψηφίσατε. Χωρίς ταυτόχρονα να εγγυάται αυτά που το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε και δεν τα έκανε. Καλώς. Να ρωτήσουμε λίγο τον κύριο Αβραμίδη για αυτά που λέτε, γιατί εκεί πρέπει να υπάρχει και μια απάντηση. Βεβαίως. Άλλωστε και οι δύο κύριε Σοφιανέ έχετε τοποθετηθεί με αυρότητα ο ένας για τον άλλο. Φίλο τον αποκαλέσατε, συνάδελφο σας αποκάλεσε εκείνος. Άλλωστε στο Δήμο είστε όλοι μαζί. Κύριε Αβραμίδη, εδώ ο κύριος Σοφιανός λέει ότι. Και γι' αυτό σας καλέσαμε, για να μην μείνει αναπάντητο. Με ακούτε? Ο κύριος Σοφιανός λέει ότι το πρόστιμο που τους επιβάλλατε δεν αφορά φυσοκόλληση, αφορά διανομή φυλαδίων και ότι στοχοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα και επιπλέον ότι δεν υλοποιήσατε τη δέσμευσή σας να προσφέρετε πάνω από 100 σημεία στα οποία μπορεί ατελώς ένα κόμμα να αναρτήσει αφίσες. Τι λέτε? Ωραία. Να απαντήσω όμως λίγο, κύριε Λαϊμπεράκη. Προφανώς δεν υπάρχει καμία αντίδραση απέναντι στον κύριο Σοφιανό, είναι εξαιρετικό συνάδελφο, αλλά ο κανονισμός καθαριότητας δεν έχει να κάνει με τον νόμο και το προεκλογικό. Έτσι, είναι κανονιστική που αφορά το Δήμο της Αθήνας, έχει ψηφιστεί σχεδόν από το Σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου και οφείλουμε να το τηρήσουμε γιατί αφορά τους δημότες. Δεύτερον, δεν στοχοποιήσαμε κανέναν, σας είπα ότι το πρώτο πρόστιμο το οποίο κόψαμε αφορούσε το Μέρα 25, θα το κόβαμε στη Νέα Δημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ, σε οποιοδήποτε κόμμα δημιουργούσε πρόβλημα σε ό,τι είχε αφορά να κάνει. Αφορά φυλάδια. Αφορά φυλάδια και αφίσες. Είναι γνωστό, η αφίσα υπήρχε, υπάρχει φωτογραφικό υλικό, ήταν 70 σημεία. Πολύ σωστά είπε ο κύριος Σοφιανός, με 300 ευρώ την αφίσα και προέκυψε το συγκεκριμένο πρόστιμο. Ναι, προφανώς, αλλά ο κύριος Σοφιανός λέει δεν ήταν αφίσα, δεν ήταν φυλάδια. Φυλάδια λέει. Ήταν αφίσα. Ήταν δεν αφίσα. Έχει διαβάσει λοιπόν αυτά που μας έχει στείλει η υπηρεσία του Δήμου. Τώρα να σας πω κάτι. Έχω τα πρόστιμα μπροστά μου. Κύριε Αβραμίδη, κύριε Σοφιανέ, τώρα να σας πω κάτι. Θα πείτε ότι θέλετε, αλλά δώστε μου μισό λεπτό, γιατί μας ακούν δημότες, οι οποίοι αντιλαμβάνονται, όπως και εγώ αντιλαμβάνομαι, ότι ή είναι το ένα ή είναι το άλλο. Επομένως, ένας από τους δυο σας δεν λέει ακριβώς αυτό που συνέβη. Δεν μπορεί να ισχύει και τα δύο. Δηλαδή, ο ένας να λέει ήταν μόνο φυλάδια και ο άλλος να λέει ήταν αφίσες και φυλάδια. Έχει βεβαιωθεί για αφίσα. Ήταν σε 70 σημεία, πολύ σωστά είπε ο κ. Σοφιανός, όπου είναι και συγκεκριμένοι δρόμοι. Είναι στο κέντρο της πόλης. Σας είπα προηγουμένως λοιπόν ότι έχουν δοθεί 450 σημεία σε όλα τα κόμματα όπου ατελώς μπορούν να διαφημιστούν συστάσεις. Έτσι. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα γενικότερα με την καθαριότητα, προφανώς εμάς είναι προτεραιότητά μας και δεν έχει να κάνει το σήμερα μόνο με την προεκλογική περίοδο. Έχουμε αποδείξει 3,5-4 χρόνια ότι καθαριότητα σε διαφορά την πόλη είναι προτεραιότητα. Και έχετε δώσει λοιπόν πάνω από 100 σημεία, γιατί και αυτό το αμφισβητεί ο κ. Σας είπα 450 σημεία. Αυτά δεν είναι αλήθεια. Τα 450 σημεία λοιπόν είναι η εμπορική διαφήμιση που παραχωρείται. Δεν είναι τα σημεία που ο Δήμος υποχρεώνεται με βάση κανονισμό που ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο να φτιάξει. Προσφέρονται ατελώς, λοιπόν, κύριε Σοφιανέ. Προσφέρονται ατελώς αυτά τα σημεία. Μιλάει για τα σημεία της εμπορικής διαφήμισης. Μισό λεπτό. Συμφωνεί. Στάσεις λεωφορείων. Να σας ρωτήσω. Μιλάει για τις στάσεις. Ωραία. Στάσεις λεωφορείων. Προσφέρονται ατελώς. Είναι πάνω από 100. Είναι άλλο αυτό. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Ο κανονισμός προβλέπει 100 σημεία, όχι την εμπορική διαφήμιση, η οποία στην προεκλογική περίοδο παραχωρείται αναλογικά και ποσοστιαία στα κόμματα. Προβλέπει έξτρα σημεία για πολιτική διαφήμιση και μάλιστα προβλέπει και επιπλέον ελεύθερους χώρους. Αυτό δεν το έκανε ο Δήμος της Αθήνας. Αυτό που έκανε είναι να μοιράσει την εμπορική διαφήμιση, η οποία ούτε και αυτή ισχύει, γιατί συνεχίζει να υπάρχει εμπορική διαφήμιση στα σημεία που λέει ο κύριος Αβραμίδης. Καταλαβαίνω, δεν θα συμφωνήσουμε. Κυρία Λιπεράκη, δεν. Νομίζω, είναι άλλα πράγματα. Κύριε Σοφιανέ, επιτρέψτε να απαντήσει και ο κύριος Αβραμίδης και το κλείνουμε. Εγώ μιλάω, αλλά μίλησε ο κύριος Αβραμίδης, τον φέρατε ξανά να μιλήσει. Δεν απαντάει πάνω σε αυτά που λέω. Εγώ μπορώ να σας στείλω και τα πρόστιμα. Βεβαίως να μας τα στείλετε. Τα οποία βεβαίως μας έχουν. Βεβαίως, βεβαίως. Ούτως ή άλλως τις επόμενες μέρες θα έρθουν στην υπηρεσία του κύριου Αβραμίδη οι ενστάσεις μας πάνω σε αυτά που γράφει. Μάλιστα. Και μετά θα τα πούμε και στα δικαστήρια αν χρειαστεί. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορεί να φύγει το γεγονός ότι ο Δήμος της Αθήνας από τη μια δεν εξασφαλίζει αυτά που έχει αποφασίσει και δεν μιλάω για την εμπορική διαφήμιση, η οποία με νόμο πάβει και μετατρέπεται σε πολιτική, τα σημεία που λέει ο κ. Σαββαμίδης. Δεν σας αρκούν όμως αυτά τα μα σημεία. Μα είναι αυτά που αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο και δεν τα έκαναν.